ένα παλικάρι 27 χρονών γράφει στο Facebook. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε? Ρε Έλληνα, σε κλείσανε μέσα. Σου καταργήσανε τις γιορτές. Σου καταργήσανε τη θρησκεία σου. Σου κόψανε τις ρίζες σου, τα ήθη και τα έθιμα. Σου απαγόρεψαν να αναπνέεις. Σφίγγουν κάθε μέρα τη θηλιά γύρω από το λαιμό σου. Ακόμα και να αγκαλιάσεις τους δικούς σου, στο απαγόρεψαν. Θέλουν να σε εμβολιάσουν με το ζόρι και δεν μιλάς. Δέχεσαι να σε κάνουν πειραματόζω και δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς? Γι' αυτό το παλικάρι δεν μπορεί κάποιος παρά να είναι περήφανος. Και αν τυχαίνει αυτό το παλικάρι να είναι γιο σου, είσαι χίλιες φορές περήφανος. Σαράντα δυο χρόνια γνωριζόμαστε. Ήμουνα παιδί και έγινα παππούς. Περάσαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί στο θέατρο και την τηλεόραση. Και ο καθένας από μας στην προσωπική του ζωή σήκωνε το σταυρό του. Και παρόλα αυτά σιγοψιθυρίζαμε τους στίχους του ποιητή «Είναι ωραία η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα». Τώρα τελευταία μπλέχτηκε η ζωή με το θάνατο και στη σκέψη μου έρχεται ο λόγος του Πατριαρχαία «Από τον Χριστό ξανασταυρώνεται» του Καζαντζάκη. «Τα ύστερα του κόσμου, τα ύστερα του κόσμου», συχνά πυκνά αναφωνούσε ο Πατριαρχαίας. Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, δεν ήρθαν τα ύστερα του κόσμου. Δεν θα αφήσουμε εμείς να έρθουν τα ύστερα του κόσμου. Πώς θα τα εμποδίσουμε? Με ποιο τρόπο? Μα κλείνοντας τα αυτιά μας στις ειρήνες, όπως το έκαμε ο Οδυσσέας. Και ποιες είναι οι ειρήνες στον καιρό που ζούμε? Μα οι σατανάδες που πάντα μας βασανίζουν, μας τυραννούν, κλέβουν τον ιδρώτα μας και μας αφήνουν ένα μουχλιασμένο ξεροκόμματο για να ζούμε ίσα ίσα. Μας κλέβουν τις περιουσίες μας, μας κλέβουν τα σπίτια μας, μα δεν τους αρκούν όλα αυτά. Τώρα θέλουν να κλέψουν και αυτές τις ίδιες τις ζωές μας. Αυτοί το διακήρυξαν. Θέλουμε να μειώσουμε τον πληθυσμό της γης. Θέλουμε να επιτρέψουμε να επιζήσουν μόνο 500 εκατομμύρια. Είπαν και διαλάλησαν αδίστακτα. Και τα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια, πώς θα μας αφανίσουν? Σκέφτηκαν και βρήκαν τη σατανική λύση. Έπλασαν
έναν κατά φαντασίαν επικίνδυνο, ακίνδυνο ιό. Και τώρα, τι κάνουν τώρα? Μας παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα τον νικήσουμε. Το εμβόλιο. Έτσι το είπαν οι σατανάδες. Εμβόλιο. Μα δεν θα είναι εμβόλιο. Δηλητήριο θα είναι, που θα βάλουνε μέσα στο σώμα μας. Και αυτό το δηλητήριο από ανθρώπους με ψυχή θα μας μετατρέπει μέρα με τη μέρα σε ρομπότ, χωρίς ψυχή, χωρίς καρδιά, χωρίς συναισθήματα. Στον πόλεμο αυτό δεν θα υπάρχουν πολυβόλα, σφαίρες, βόμβες και τάγκς. Θα υπάρχουν σύριγγες. Στον πόλεμο αυτό δεν θα υπάρχουν σκοπευτήρια της Κεσαριανής. Δεν θα υπάρχουν τόποι εκτέλεσης όπως στα Καλάβρητα, στην Κάντανο, στη Βιάνο, στο Δίστομο. Θα υπάρχουν νοσοκομεία, κέντρα υγείας, υγειονομικοί σταθμοί, που μέσα εκεί θα γίνεται η ευθανασία του ανθρώπινου είδους. Τώρα λοιπόν ξεκινά ο πόλεμος. Πόλεμος μέχρις εσχάτων. Είμαστε η τελευταία γενιά που σηκώνουμε στους ώμους μας το μεγάλο φορτίο. Ακούμε τις φωνές των προγόνων μας και οπλιζόμαστε με θεία δύναμη. Σώστε τον άνθρωπο, σώστε τον Θεό, μας φωνάζουν. Τιμήσετε τα ποτάμια από αίμα που χύθηκαν στους αιώνες για μια αρετή που ακούει στο όνομα ελευθερία. Και συνεχίζουν οι φωνές. Μην επιτρέψετε να γεννεί το μακελιό. Μην επιτρέψετε να εξαφανιστεί από τη γη το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοίωση του Θεού. Μην επιτρέψετε να γεννεί το μακελιό. Καλό πόλεμο, συνάνθρωποι. Καλή λευτεριά.